Στα βαθιά μπαίνει ποινική έρευνα του Αχιλλέα Μιλιανίδη για τις καταγγελίες της Διευθύντριας των κεντρικών φυλακών. Μία εκβαθέων έρευνα η οποία ενδέχεται να μην περιοριστεί μόνο στα όσα καταγγέλει η διεύθυνση των φυλακών εναντίον του ανώτατου αξιωματικού, καθώς ενδέχεται να εξεταστούν κατά πόσον προκύπτουν ποινικά αδικήματα από τον ανώτερο αξιωματικό, καθώς και το πρόσωπο που εκτείνει ποινή φυλάκιση στις φυλακές. Κάτι που θα διαφανεί και με τα όσα θα πει ο βαρυποινήτης, που αποτελεί και κλειδί στην όλη υπόθεση. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, ο βαρυποινήτης που είχε συνομιλία με τον υποκατηγορία αξιωματικό αρχές Μαρτίου, φαίνεται να ξυλοκοπήθηκε από άλλους κρατουμένους. Η διεύθυνση φαίνεται να διαψεύδει ότι υπήρξε τέτοιο επεισόδιο. Την ώρα που η καταγγελία φαίνεται να αγγίζει εκ νέου και το θέμα του περιβόητου συστήματος μπλοκαρίσματος των κινητών τηλεφώνων εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ο Πολίτης, οι φυλακές φαίνεται να έστελαν επιστολές στις ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες ανελιπώς. Από το 2021 και έπειτα, η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι οι τρεις επιστολές παρέμειναν στα συρτάρια την ώρα που η διεύθυνση των φυλακών απέστελε χωρίς αντίκρισμα. Σε συνέχεια, αρκετών ταυτάριθμων επιστολών μας που σας στάλθηκαν από τις αρχές του 2021, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας, όπως σας έχουμε κατ' επανάληψη ενημερώσει, για άμεση αναβάθμιση του συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις φυλακές. Κάτι που, όπως αναφέρεται, θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις 20 Ιουνίου. Επιστολές οι οποίες φαίνεται να τέθηκαν υπόψη σε Γενικό Εισαγγελέα, Υπουργό Δικαιοσύνης και Υπουργό Μεταφορών. Από την άλλη, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Διεύθυνση των Φυλακών αρνήθηκε να συνεργαστεί με εξειδικευμένη υπηρεσία του κράτους, η οποία θα μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση πλήρως.